Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου, τον κύριο Σικιώτη. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βούσινε, καλησπέρα και στο κανάλι σας και στους τηλεθεατές σας. Και ο Γιώργος Οστεριόπουλος είναι κοντά μου, λοιπόν, οριστικό λουκέτο. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Δήμαρχε, καλησπέρα. Οριστικό λουκέτο στο γραφείο της ΔΔΕ, ισχύει κύριε Σικιώτη? Ναι, αυτό μας έχει κοινοποιηθεί, παρόλο που έχουμε προβεί σε ψήφισμα, σε καταγγελίες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πρόκειται για πολιτική απόφαση καθαρά. Δεν γίνεται αλλιώς να είναι άλλη απόφαση. Έχουμε καλέσει και τη διοίκηση του ΔΔΕ και τη διοίκηση της ΔΕΗ και κυρίως το αρμόδιο Υπουργείο να ανακαλέσουν την απόφαση τους για το κλείσιμο του πρακτορείου στα Καμενάβουλα, μιλάμε έτσι. Βέβαια. Που, για την τεχνική υποστήριξη για ένα Δήμο. Που ουσιαστικά τι ζητήσατε εσείς, Δημάρχε? Ζητήσατε να παραμείνει μια τεχνική υπηρεσία εκεί, προκειμένου να μην εκτεθούμε στην τουριστική περίοδο, να μπορούμε να διορθώσουμε κάποια ζημιά. Ναι, να παραμείνει μια τεχνική υπηρεσία, γιατί όλα τα άλλα μας τα έχουν πάρει, έτσι. Σωστά. Και για ένα Δήμο παραθαλάσσιο με 20.000 που το καλοκαίρι γίνεται 80 και 90.000. Ναι, αυτά δεν τα σκέφτονται, ότι ουσιαστικά δεν μένει εκτεθειμένη μόνο η περιοχή, μένει εκτεθειμένη και η ΔΕΗ και ολόκληρη η χώρα και κάνει κακό στον τουρισμό. Ναι, δυστυχώς δεν γίνεται μόνο στο Δήμο το δικό μας, γίνεται πανελλαδικός, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό έχουν προβεί σε αυτή την απόφαση και μιλάμε για ένα Δήμο που έχει τουριστικές υποδομές, ξενοδοχειακές μονάδες. Ακριβώς. Μεγάλες γεωργικές καλλιέργειες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, θα μας σώσει η χιλιομετρική απόσταση, θα πάνε στην Αταλάντη και θα έχουν 40 και 50 χιλιόμετρα για να φτάσει ο εργαζόμενος να φτιάξει τη βλάβη. Και τα κόστη δεν τα σκέφτονται, που εκεί μεγαλώνουν τα κόστη μέχρι να έρθουν εδώ πέρα να καθίσουν να φτιάξουν τις ζημιές και άντε πάλι πίσω και ξανά πάλι εδώ. Μα είχε πρόταση η Δημοτική Αρχή να παραχωρήσει και δωρεάν δημοτικό κτίσμα για τη λειτουργία του πρακτορείου, γιατί προφασιζόντουσαν ότι υπήρχε και κόστος λειτουργίας. Αυτό δεν υφίσταται βέβαια, έτσι. Μάλιστα. Με το υδατοδρόμιο, τώρα ας πάμε σε κάποιες θετικές ειδήσεις, κύριε Σικιώτη. Τρέχει διαδικασία. Ας ωφεληθεί τουλάχιστον ο τουρισμός από το υδατοδρόμιο. Ναι, δεν είναι μόνο το υδατοδρόμιο, είναι και άλλα που θα τρέξουν. Ναι, τρέχει το υδατοδρόμιο, καλώς έχοντων των πραγμάτων και βγουν όλες οι ειδοτήσεις. Θα έχει υλοποιηθεί δηλαδή Απρίλιο να δουλεύει. Πρακτικά τι σημαίνει, για πείτε, να υπάρχει υδατοδρόμιο στην περιοχή, κύριε Σικιώτη? Πρακτικά σημαίνει για τη Στερεά Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί εξυπηρετεί, είναι και πολύ κοντά από την Αθήνα, δηλαδή μια μισή ώρα από την Αθήνα, όλες οι βόρειες φοράδες και δεν είναι μόνο οι βόρειες φοράδες. Μιλάμε για ένα δίκτυο νησιών, πόλεων όπως η Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ιόνια νησιά που θα συνδέονται όλα μεταξύ τους. Μάλιστα. Δίνει ανάπτυξη στον τόπο μας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Σικιώτη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.